νομίζω ότι θα ήταν παράληψή μου, αν και από αυτό εδώ το βήμα και εκ μέρους του Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας δεν χαιρετίζαμε τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος, που εργαζόμενοι, νεολαία, συνολικά ο λαός κατέκλυσε τους δρόμους της χώρας με μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις και πολύμορφες δράσεις που ξετυλίχθηκαν, αποτελώντας ένα ελπιδοφόρο στοιχείο που βγήκε μέσα από το τραγικό δυστύχημα που προκάλεσε η εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Εγκληματική πολιτική που δεν εκφράζεται βέβαια μόνο στα Τέμπη, αλλά όλες τις εκφάνσεις του λαού, ακόμα περισσότερο εκφράζεται στις ζωές των πιο ευάλωτων, των αμαία, των χρονίων πασχόντων και των οικογενειών τους. Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα τώρα που αφορά στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Στη χώρα μας υπολογίζεται περίπου το 15% του μαθητικού πληθυσμού αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σχολικές του υποχρεώσεις και χρειάζεται κάποιο είδους ειδική εκπαιδευτική παρέμβαση. Με βάση δημοσιευμένα στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, στις δημόσιες δομές ειδικής αγωγής φοιτούν γύρω στις 33.000 παιδιά. Από αυτά, γύρω στις 11.000 είναι στα δημόσια ειδικά σχολεία, άλλα τόσα στα τμήματα ένταξης και γύρω στις 13.000 καλύπτονται από παράλληλη στήριξη. Την ώρα που στα διάφορα απογευματινά ιδιωτικά κέντρα κάνουν θεραπείες, με βάση βέβαια τις ανακοινώσεις των επιχειρηματιών του χώρου, πάνω από 60.000 παιδιά. Ενώ τα παιδιά που έχουν πιστοποίηση κάποιας δυσκολίας από τα ΚΕΔΑΣΥ είναι περίπου 95.000, σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους του 2021. Άρα, από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η δημόσια ειδική αγωγή είναι πλήρως ανεπαρκής για να καλύψει τις ανάγκες. Η εμπειρία από την άλλη έχει δείξει ότι πολλά παιδιά που εγγράφονται στα ειδικά σχολεία δεν παρακολουθούν ποτέ μαθήματα, ιδιαίτερα παιδιά με βαριές αναπηρίες, λόγω και των σοβαρών ελλείψεων σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, αλλά και λόγω των τεράστιων προβλημάτων που παρουσιάζονται κάθε χρόνο στις μεταφορές αυτών των παιδιών από και προς το σπίτι τους. Πολλά από τα τμήματα ένταξης παραμένουν στα χαρτιά, ενώ και αυτά που λειτουργούν σε πολλές περιπτώσεις κάνουν μόνο φύλαξη, γιατί συνυπάρχουν σε αυτά παιδιά με πολύ διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Άρα η εκπαίδευσή τους είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί από έναν μόνο ειδικό εκπαιδευτικό, όσο ικανός και αν είναι αυτός. Τώρα, όσον αφορά τα στοιχεία για την παράλληλη στήριξη, μετά από εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας το 2022, που επέτρεπε το διορισμό έως 2 μόνο εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης ανά σχολείο, η βοήθεια που μπορεί να προσφέρει είναι αποσπασματική και μειωμένη, την ώρα που σύμφωνα με επίσημα στοιχεία σε κάθε τυπικό σχολείο, σχολικό τμήμα, αντιστοιχούν 3 παιδιά με κάποια δυσκολία που δεν τους επιτρέπει να παρακολουθήσουν το γενικό πρόγραμμα της τάξης. Ενώ και πολλά παιδιά με αναπηρία, περίπου το 10%, φοιτούν στα τυπικά σχολεία χωρίς την αναγκαία στήριξη. Όλα τα παραπάνω βέβαια στο όνομα του δίθεν αποστιγματισμού, της ένταξης και της συμπερίληψης. Βεβαίως, πολλά από τα παιδιά με αναπτυξιακές και μαθησιακές ή και άλλες δυσκολίες μπορούν με την κατάλληλη στήριξη να ενταχθούν στο τυπικό σχολείο. Όμως, ας σκεφτούμε όλοι σε ποιο τυπικό σχολείο θα ενταχθούν αυτά τα παιδιά. Αυτό της κυρίας Κεραμέως και του κύριου Γαβρόγλου, της αξιολόγησης, του σχολείου αυτοχρηματοδοτούμενης μονάδας, της τράπεζας θεμάτων και των τεράστιων ελλείψεων προσωπικού, τυπικά σχολεία χωρίς επαρκείς ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, άλλο ειδικό επιστημονικό προσωπικό με 25 και 30 μαθητές στην τάξη. Το σχολείο όπως λειτουργεί σήμερα καλλιεργεί πρώτα και κύρια τον ατομικισμό, τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους μαθητές και όχι την ευγενή άμυλα, την αλληλεγγύη. Το σχολείο εξεταστικό κέντρο δεν κοινωνικοποιεί, δεν καλλιεργεί την αξία της ομάδας. Αντιθέτως, αναπαράγει τις διακρίσεις και ένα τέτοιο σχολείο αντικειμενικά περιθωριοποιεί το παιδί που χρειάζεται ειδική αγωγή, το παιδί με αναπηρία. Ενώ σήμερα λοιπόν υπάρχουν όλες οι επιστημονικές προϋποθέσεις, όπως έβαλαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, η έρευνα στον χώρο της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής έχει εξελιχθεί. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών δεν μπαίνουν στην υπηρεσία του ανθρώπου, δεν αξιοποιούνται ώστε να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική διαδικασία, η ένταξη και αποκατάσταση των αναπήρων. Η συντριπτική πλειοψηφία πλέον των παιδιών με αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες
με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, αν εκπαιδευτεί σωστά, μπορεί όχι μονάχα να ενταχθεί στην παραγωγή, αλλά και να διαπρέψει. Ακόμα και παιδιά με βαρύ αυτισμό ή νοητική στέρηση μπορούν να συμμετέχουν στην παραγωγή σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Η κατάσταση που επικρατεί όμως σε όλα τα ειδικά σχολεία της χώρας συντηρείται συνειδητά και διαχρονικά από όλες τις μέχρι τώρα κυβερνήσεις. Όλες έβαναν στο στόχαστρο και συκοφάτσαν το ειδικό σχολείο για να μπορέσουν να το κλείσουν πιο εύκολα, υλοποιώντας την από χρόνια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δίθεν ένταξη και συμπερίληψη, που στο βάθος βλέπει το να ξεφορτωθεί το κράτος το κόστος της λειτουργίας των δημόσιων ειδικών σχολείων και την ευθύνη του απέναντι στην αναπηρία. Ενώ την ίδια στιγμή οι γονείς σπρώχνονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για να εξασφαλίζουν ιδιωτική παράλληλη στήριξη ή θεραπείες στα απογευματινά ιδιωτικά κέντρα. Για άλλη μια φορά, οι ανάγκες της αναπηρίας μπαίνουν στη λογική του κόστους όφελους. Οι ανάγκες του καπιταλισμού απαιτούν οι παροχές να συρρυκνωθούν, να αποσαθρωθούν, να ξεφορτωθεί το κράτος την ευθύνη για την προστασία των παιδιών, των αμαία, των ηλικιωμένων, για να βρουν διέξοδο τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια επενδυόμενα στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας, της ειδικής αγωγής και της αποκατάστασης. Κοστίζουν οι ανάπηροι ως χρήστες αυτών των υπηρεσιών, αλλά οι ανάγκες τους είναι καλοί πελάτες για τις επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν σε αυτούς τους τομείς. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα δίνουμε βάρος στην πρώιμη διάγνωση και έγκαιρη παρέμβαση. Στον έγκαιρο δηλαδή εντοπισμό δυσκολιών που μπορεί να επηρεάσουν τη γενικότερη ψυχοκοινωνική εξέλιξη του παιδιού με νευροαναπτυξιακές διαταραχές, όπως είναι οι διαταραχές αυτιστικού φάσματος, το σύνδρομο Down, η νοητική στέρηση, διαταραχές λόγου ή ομιλίας, προβλήματα ακοής ή όρασης, αλλά και κινητικές δυσκολίες. Η διαδικασία της πρώιμης ανίχνευσης και διάγνωσης θα πρέπει να αφορά ολόκληρο τον πληθυσμό και είναι κομβική για τον έγκαιρο σχεδιασμό και εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων για την παροχή ιατρικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στήριξης. Δηλαδή προγραμμάτων θεραπευτικής παρέμβασης σε όσα περιστατικά μπορεί να γίνει αυτό, προκειμένου να περιοριστεί το ενδεχόμενο βαριάς αναπηρίας. Με αυτή την έννοια, ασκούμε κριτική στο πολιτικό πρόγραμμα, πιλωτικό πρόγραμμα που φέρνει η κυβέρνηση, γιατί θεωρούμε ότι εφαρμόζεται εντελώς αποσπασματικά, πέρα και έξω από κάθε έννοια κεντρικά σχεδιασμένου κρατικού συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που θα έπρεπε να απευθύνεται σε όλο το βρεφικό και παιδικό πληθυσμό. Με τον τρόπο που εφαρμόζεται, δεν εξασφαλίζεται με ευθύνη του κράτους ούτε η χρηματοδότηση, αλλά ούτε και η στελέχωση του προγράμματος, μιας και υπευθύνεται σε ιδιώτες παρόχους, ενώ τα κονδύλια θα δοθούν μέσω του ληξιπρόθεσμου Ταμείου Ανάπτυξης και εντός επιλεγμένων γεωγραφικών περιοχών, και με αυτήν την έννοια δεν μπορεί να καλύψει συνολικά τον πληθυσμό. Αντίθετα με τα αστικά κόμματα, το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει επεξεργαστεί θέσεις και προτάσεις με άξονα την πλήρη ικανοποίηση των πάγιων αλλά και πρόσθετων αναγκών των παιδιών με αναπηρία και των οικογενειών τους. Γιατί τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας και της οικονομίας για την οποία παλεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα στηρίζονται στην κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής με κεντρικό σχεδιασμό που θα εξασφαλίσει την ικανοποίηση σύγχρονων εργατικών λαϊκών αναγκών, μεταξύ των οποίων οι ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών με αναπηρία σε εκπαίδευση, υγεία και πρόνοια. Σε αυτή τη σοσιαλιστική κοινωνία, τα παιδιά με αναπηρία απολαμβάνουν θετικές διακρίσεις που εξασφαλίζουν την πραγματική ισοτιμία και ένταξή τους στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στην αναψυχή, στην εργασία. Στην πραγματική ένταξή τους τελικά στη ζωή. Μέσα από τη λειτουργία του Κρατικού Κέντρου Υγείας, με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και τις Υπηρεσίες Πρόνοιας και Ειδικής Αγωγής, που στα πλαίσια τους θα λειτουργεί η διεπιστημονική ομάδα για να συνδυάζει και να συντονίζει όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες υποστήριξης, να επεξεργάζεται ατομικό πρόγραμμα στήριξης ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες, ανεπάρκειες και στις δυνατότητες του παιδιού, να υποστηρίζει και να συμβουλεύει την οικογένεια και να βρίσκεται σε διασύνδεση με τις δομές προσχολικής αγωγής και αργότερα το σχολείο. Γι' αυτό και την πρόταση διεξόδου του Κομμουνιστικού Κόμματος τη χωρίζει άβυσος από το πρόγραμμα των άλλων κομμάτων. Γι' αυτό χρειάζεται ισχυρό ΚΚΕ. Γιατί ήταν οι κομμουνιστές όλο το προηγούμενο διάστημα που μέσα από τους συλλόγους που συμμετέχουν μπήκαν μπροστά, έδωσαν το χέρι σε κάθε τίμιο αγωνιστή που ήθελε να αντισταθεί στο χώρο των αμαία, των γονιών και των κηδεμόνων τους, στις υπηρεσίες πρόνοιας και ειδικής αγωγής,
συνέβαλαν στην οργάνωση αγώνων, απέσπασαν κατακτήσεις, περιόρισαν τις αρνητικές επιπτώσεις από τα αντιλαϊκά αντιαναπηρικά μέτρα, μαχητικά απέδειξαν ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα έδωσε όλες του τις δυνάμεις για τη μαζικοποίηση και ενδυνάμωση όλων των κρίσιμων μετόπων πάλης, για τη ζωή και το μέλλον του εργαζόμενου λαού, των αμαία και των οικογενειών τους ειδικότερα. Με παρεμβάσεις στο Κοινοβούλιο, όπως και η ερώτηση που κατατέθηκε για το χώρο εδώ και στο Ευρωκοινοβούλιο, άνοιξε μέτωπο με την αντιλαϊκή στρατηγική κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση στο χώρο των αμαία. Γιατί κάθε ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα γίνεται στήριγμα για τα παιδιά με αναπηρία και τις οικογένειές τους, επιστρέφει ως δύναμη και κατατίθεται για την οργάνωση της πάλης, δεν μεταλλάσσεται. Για να μπορεί να ανοίξει με την πάλη μας ο δρόμος που θα ικανοποιεί όλες τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και πρωτίστως τις ανάγκες του παιδιού με αναπηρία.